εδώ με την Επιτροπή Αγώνα Απορριφθέντων Εκπαιδευτικών Λόγω Παραβόλου, με σύνθημα «Είμαστε χιλιάδες, είμαστε άνεργοι, είμαστε στο 2021 και είμαστε σήμερα εδώ γιατί δεν πάμε βήμα πίσω από τις πραγματικές μας ανάγκες, που είναι σταθερή δουλειά, υγεία και μόρφωση». Πάνω από 6 μήνες, πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί βρίσκονται άνεργοι και είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που εδώ και πάρα πολλά χρόνια γυρίζουν όλη την Ελλάδα για να καλύπτουν πάγια κενά στην εκπαίδευση. Είναι τεράστια ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της προηγούμενης που για 3 ευρώ στην κυριολεξία με τον απαράδεκτο νόμο περί προσοντολογίου για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών και τους διορισμούς τους μας έχουν εξαναγκάσει στην ανεργία. Είναι μια απλή πολιτική απόφαση, είναι ζήτημα μιας νομοθετικής πράξης που θα μπορούσε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντίθετα, από το Υπουργείο Παιδείας μας στέλνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον ΑΣΕΠ και αντίστοιχα. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν μας έχει στις προτεραιότητές της και αυτό φαίνεται με τα αντεργατικά και αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που φέρνει το τελευταίο διάστημα το ένα πίσω από το άλλο. Εμείς όμως σήμερα εδώ με την κινητοποίησή μας τους δηλώνουμε πως δεν κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί διεκδικούμε το αυτονόητο, να έχουμε εμείς σήμερα δουλειά και οι μαθητές μας δασκάλους. Στηρίζουμε την παρέμβαση των συναδέλφων που έχουν αποκτηθεί λόγω του παραβόλου και ζητάμε να αποκατασταθεί αυτή η τεράστια αδικία. Είναι πραγματικά άδικο και έσχος να μένει άνεργος ένας άνθρωπος που έχει φάει τα χρόνια του στην εκπαίδευση, έχει γυρίσει σχολεία και σχολεία, περιοχές και περιοχές για ένα παράβολο των 3 ευρώ για λάθος ενός συστήματος γραφειοκρατικού που θα μπορούσε να λυθεί σε ένα βράδυ αν υπήρχε βούληση από την κυβέρνηση. Είναι πραγματικά έσχος, ντροπή, αλλά και άλλα ξέρουν και τα περνάνε μέσω καραντίνας. Ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια, αλλά για να λύσουν ένα πρόβλημα απλό ανθρώπων για ένα παράβολο 3 ευρώ, δεν διστάζουν να τους αφήσουν στην ανεργία ένα χρόνο. Η κυρία Γενική δεν μας δέχτηκε. Υπήρξε ενημέρωση εδώ στη πύλη ότι θα μας δεχτεί η κυρία Γενική και δεν δέχτηκε η κυρία Γενική κανέναν. Μάλιστα μας είπαν από το ιδιαίτερο από το γραφείο τους ότι έφυγε πριν από 5 λεπτά για τηλεδιάσκεψη, ενώ γνωρίζουν ότι είμαστε τόση ώρα εδώ και περιμένουμε μια συνάντηση μαζί τους και το γνώριζαν. Το γνώριζαν και από την ενημέρωση, το γνώριζαν και το πρωί. Λοιπόν, μας έχουν δει εδώ και φύγανε σε τηλεδιάσκεψη γιατί τα ζητήματα λέει είναι πολύ φλέγοντα για το άνοιγμα των σχολείων. Λοιπόν, δέχτηκαν μόνο τα συνεπτόμενα ψηφίσματα των σωματείων, την επιστολή των απορριφθέντων προς τον Υπουργό. Ζητήσαμε να δούμε τον κύριο Παρασκευόπουλο, διευθυντή της κυρίας Κεραμέως. Και μας είπαν επί λέξη, δεν θέλει να μας δει. Επιμείναμε 4 φορές. Δεν θέλει ή δεν μπορεί. Και είπε, δεν θέλει, μας είπε ο υπεύθυνος ασφάλειας, δεν θέλει. Είπαμε την Υπουργό, καθώς το ζήτημα είναι σοβαρό και εν πάση περιπτώσει πρέπει μετά από τόσες φορές να δεχτεί κάποιον και είπε την Υπουργό όχι. Αυτή ήταν η απάντηση. Και λέω, μα γιατί, κάποιον από την ηγεσία, από τους υπουργούς. Και είπε, ξαναλέω, την Υπουργό όχι κάθετα. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Οπότε, λέω, εγώ το εκλαμβάνω ως μεγάλη απόρριψη για μας και για τους χιλιάδες από πίσω που μας ακολουθούμε και μου λέει, το καταλαβαίνω, μεταφέρω εντολές. Είπε λοιπόν ότι ο διευθυντής δεν γνώριζε ότι είμαστε εκεί, δεν συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη και είπε δεν θέλει. Και η Υπουργός, η οποία βέβαια η ιδιαίτερη έσπευσε να τον διορθώσουν ότι συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη, στην ευρεία, έσπευσε ιδιαίτερα να διορθώσει. Εκείνος ήταν κάθετο. Σας είπαν ότι όχι. Τη Γενική Γραμματέα. Εμείς εδώ μας είπαν από την ασφάλεια ότι θα δούμε τη Γενική Γραμματέα και είπαμε ότι ταυτόχρονα θέλουμε και ένα ψήφισμα να επιδώσουμε. Εκείνοι το εξέλευαν ότι θα πάρουν το ψήφισμα οι ιδιαίτεροι και τελείωσε εκεί. Ζητήσαμε να φτάσουμε στο πρωτόκολλο Υπουργού, γιατί δεν θα το δίναμε το έγγραφο φυσικά στο γραφείο της κυρίας Γκίκα. Η κυρία Γκίκα δεν είναι κάτι. Πήγαμε στο πρωτόκολλο της κυρίας Κεραμέως, δέχτηκαν εκεί. Έχουμε αφήσει και τηλέφωνα και mail στα οποία έχουμε ζητήσει. Ζητήσαμε επιτακτικά αυτή η επιστολή που επιδόθηκε, που αναφέρεται στην νομοθετική ρύθμιση για μας, να απαντηθεί. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα ήταν κάθετη, αυστηρή και με συνοδεία 2 αστυνομικών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα παραπάνω. Μας συνόδευσαν μέχρι το τρίτο όροφο και μας ξανακατέβασαν και γίνεται αυτό για δεύτερη, και γίνεται για δεύτερη συνεχή φορά. Είναι η δεύτερη φορά που και εγώ προσωπικά ανεβαίνω επάνω για να επιδώσω ένα τέτοιο αντίστοιχο υπόμνημα. Γίνεται πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα συμπεράσματα θα τα πάρουν όλοι, καταλαβαίνουμε.
δεν θέλουν. Οι χιλιάδες των απορριφθέντων το επόμενο διάστημα θα δώσουν την απάντησή τους. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Και θα δούμε πώς θα κλιμακώσουμε τώρα το επόμενο διάστημα.